Χαίρετε! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην κουζίνα μας. Είμαι ο Βυσσαρίων και κάθε απόγευμα μαγειρεύουμε μαζί στο Sky γευστικά λαχταριστά και οικονομικά φαγητά. Είναι η εκπομπή «Μαγειρεύω οικονομικά», όπου στόχος μας είναι ένας. Σε κάθε μαγειρική εβδομάδα που διανύουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, να μαγειρέψουμε 5 λαχταριστά μενού για μια τετραμελή οικογένεια με κόστος που δεν ξεπερνάει ποτέ τα 50 ευρώ. Όλα τα μενού μας είναι ισορροπημένα. Δείτε λίγο τι έχουμε κάνει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Δευτέρα μαγειρέψαμε ένα κοτόπουλο σούβλας με μια σος μουστάρδας και κάναμε ραβιόλι από μπατζάρι με μους πάριζας. Την Τρίτη κάναμε μια μεσογειακή πίτσα και τη συνοδέψαμε με τηγανιτές μπανάνες παναρισμένες με κρούστα από δημητριακά. Εχθές Τετάρτη κάναμε φακές βελουτέ, τη συνοδέψαμε με γάβρο μαρινάτο και ολοκληρώσαμε το μενού μας με αφράτα σοκολατένια μπισκότα με δημητριακά. Σήμερα Πέμπτη έχουμε άλλο ένα λαχταριστό μενού όπου μπορείτε να το δείτε αμέσως τώρα. Σήμερα μαγειρεύουμε ζεστή χορταστική κοτόσουπα αυγολέμονο και συνοδεύουμε το πιάτο μας με σαλάτα ταμπουλέ με γαλοπούλα. 30 ευρώ και 58 λεπτά έχουμε ξοδέψει μέχρι σήμερα. Το μενού των τριών πρώτων ημερών είδατε πόσο ισορροπημένο είναι. Ο στόχος μας μέχρι την Παρασκευή να μην ξεπεράσουμε τα 50 ευρώ για τα 5 γεύματα για την τετραμελή οικογένεια. Πάμε να ψωνίσουμε για το σημερινό μας μενού και να επιστρέψουμε στην κουζίνα μας να μαγειρέψουμε. Στην Αγία Βαρβάρα βρισκόμαστε, σε υποκατάστημα ελληνικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, όπου κάνουμε καθημερινά τις αγορές μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για τα ψώνια της Πέμπτης μαζί. Περιμένω να έρθει η σειρά μου και για το σημερινό μου φαγητό θα χρειαστώ και 5 φέντες γαλοπούλα με λιγότερο αλάτι. Θα θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Κοτόπουλα. Αν και σας έχω συνηθίσει να μαγειρεύουμε ολόκληρο κοτόπουλο, σήμερα θα χρειαστούμε φιλέτο κοτόπουλο στήθος. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό. Τις έτοιμες συσκευασίες σούπας μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν βάση για το φαγητό σας. Αυτό που θα κάνουμε και εμείς σήμερα. Το πιο σημαντικό όμως, να διαβάσετε πάντα προσεκτικά τι γράφουν οι οδηγίες. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε κοτόσουπα αυγολέμονο. Το σπανάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωφέλιμο λαχανικό, γι' αυτό το έχω πολλές φορές στα φαγητά μου. Έχει ιδιαίτερη γεύση και έχει πολλά θρεπτικά συστατικά. Και το σέλινο το χρησιμοποιώ αρκετά. Έχει γι' αυτό δυνατή γεύση και αρωματίζει με ξεχωριστό τρόπο τα φαγητά μας. Πολλά σας έχω υποσχεθεί. Πάντα όμως κρατάω τις υποσχέσεις μου. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από το σούπερ μάρκετ της Αγίας Βαρβάρας και να μεταφερθούμε στην κουζίνα μας, γιατί ο χρόνος περνάει. Α, και στην κουζίνα ο χρόνος περνάει πάντα δημιουργικά. Έχω επιστρέψει και σήμερα από τα ψώνια. Αυτό που σκεφτόμουν στο δρόμο που ερχόμουν πίσω στην κουζίνα είναι να σας πω ότι οι οικονομικές αγορές είναι και οι έξυπνες αγορές. Δηλαδή, κάθε φορά αγοράζω ακριβώς αυτά τα είδη που θέλω να μαγειρέψω. Γι' αυτό το λόγο μπορώ με τη λίστα μου και κρατάω χαμηλά το κόστος. Άλλο ένα σημαντικό σημείο που θέλω να κρατήσετε πολύ καλά είναι ότι οι τιμές που σας δίνουμε για όλα τα προϊόντα είναι σταθερές όλη την εβδομάδα που προβάλλεται η εκπομπή. Μπορείτε από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ να αγοράσετε τα ίδια είδη στις ίδιες τιμές. Πάμε να δούμε όμως τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Σήμερα μαγειρεύουμε ζεστή χορταστική κοτόσουπα αυγολέμονο και συνοδεύουμε το πιάτο μας με σαλάτα ταμπουλέ με γαλοπούλα. Θα το συνοδέψουμε με ένα ανατολίτικο πιάτο που μαγειρεύεται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ταμπουλέ με γαλοπούλα. Όλα αυτά αμέσως μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα.
Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά, στην εκπομπή που μαγειρεύει λαχταριστά γευστικά, αλλά κυρίως οικονομικά φαγητά. Πάμε να δούμε τι καλό έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα. Σήμερα μαγειρεύουμε ζεστή χορταστική κοτόσουπα αυγολέμονου και συνοδεύουμε το πιάτο μας με σαλάτα ταμπουλέ με γαλοπούλα. Και αφού είδαμε τι έχουμε να ετοιμάσουμε σήμερα, πάμε να μαγειρέψουμε την πρώτη μας συνταγή. Κοτόσουπα αυγολέμονο με λαχανικά. Έχουν πιάσει και τα κρύα και είναι ό,τι πρέπει. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. 30 γραμμάρια βούτυρο. 2 κρεμμύδια που τα έχω κόψει σε κυβάκια. 2 καρότα σε ροδέλες. 3 κλονάρια σέλινο που τα έχω ψιλοκόψει. 1 πιπεριά φλωρίνης όπου την έχω κόψει σε μικρές λωρίδες. 150 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι ψιλοκομμένο. Μία συσκευασία κοτόσουπα αυγολέμονο. Και μισό στήθος κοτόπουλο βρασμένο. Πάμε να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε και με την πρώτη μας κίνηση που πλέον πιστεύω ότι σας έχει γίνει συνήθεια. Θα ανάψουμε την εστία μας για να ζεσταθεί η κατσαρόλα. Από ό,τι βλέπω έχει ζεσταθεί. Αφαίρω το ξύλο με όλα τα πράγματα που έχω κοντά. Θα ρίξω πρώτα λίγο ελαιόλαδο στα τυχώματα και θα ρίξω μέσα και το βούτυρο. Το ελαιόλαδο βοηθάει και το βούτυρο να μην καεί. Δεν χρειάζεται να λιώσει τελείως το βούτυρο. Και είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το κρεμμύδι. Αφού βάλουμε το κρεμμύδι, θα ανακατέψουμε λίγο και θα περιμένουμε να γίνει διάφανο. Την κατσαρόλα μου την έχω στο πολύ δυνατό, στο τέρμα δηλαδή της εστίας. Μπορώ να προσθέσω τώρα και το καρότο. Ανακατεύω. Είναι μια σούπα πάρα πολύ γρήγορη, εύκολη και πάνω απ' όλα γευστική. Μια από αυτές τις ημέρες τώρα που κάνει λίγο κρύο, ίσως και νιώθετε λίγο άρρωστη, είναι ότι πρέπει για να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Θα προσθέσουμε και το σέλινο. Ανακατεύουμε ήδη από τα λαχανικά μου, έχω αρχίσει και βγαίνουν αρώματα που θυμίζει σούπα. Σήμερα χρησιμοποιούμε μία έτοιμη σούπα, η οποία θα είναι σαν βάση για τη σούπα που θα ετοιμάσουμε. Και τώρα μπορώ να προσθέσω το σπανάκι, αλλά και την πιπεριά φλωρίνης. Την πιπεριά την έχω κόψει σε μικρά κυβάκια. Μία πιπεριά είναι αρκετή για να μας δώσει αυτή τη γλυκύτητα που θέλουμε. Θα συνεχίσω το ανακάτεμα και θα ρίξω τώρα 150 γραμμάρια σπανάκι. Το σπανάκι θα δείτε μετά από λίγη ώρα που θα μείνει μέσα στην κατσαρόλα θα μαραθεί και θα μειωθεί πάρα πολύ ο όγκος του. Σημαντικό είναι να έχετε πλύνει πολύ καλά το σπανάκι. Περίπου σε 20-25 δευτερόλεπτα θα δείτε το σπανάκι που θα έχει μαραθεί και θα έχει πάρει όλη τη ζέστη από την κατσαρόλα και αυτό με τη σειρά του. Βλέπετε τώρα αυτό που σας λέω. Το σπανάκι όσο ζεσταίνεται μαραίνεται. Λέω 150 γραμμάρια, βλέπετε ένα μπολ γεμάτο σπανάκι, αλλά στο τέλος αυτό που μένει είναι πολύ λίγο.
Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι το βραστό νερό. Θα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας 1,5 λίτρο περίπου βραστό νερό και θα βιάσουμε μία συσκευασία έτοιμη κοτόσουπα με αυγολέμονο. Πολύ ωραία. Θα ανακατέψω άλλη μια φορά και πάω να φέρω την έτοιμη σούπα. Το χτυπάω καλά από πάνω να κατέβουν όλα τα συστατικά που έχει η σακούλα με ένα ψαλίδι. Θα την ανοίξω και θα την ρίξω μέσα στην κατσαρόλα. Θα ανακατέψω και θέλω περίπου 6-7 λεπτά ώσπου να είναι έτοιμη η σούπα μου. Εφόσον ανακατέψω και διαλυθεί πολύ καλά το μείγμα από την κοτόσουπα αυγολέμονο που πρόσθεσα, θα ψιλοκόψω το μισό στήθος που έχω από το φιλέτο κοτόπουλο για να το προσθέσω και αυτό μέσα στη σούπα μου. Είναι σημαντικό να ανακατευτεί και να διαλυθεί καλά το μείγμα της έτοιμης κοτόσουπας αυγολέμονο που προσθέσαμε. Άμα χρησιμοποιήσετε κάποια έτοιμη σούπα σαν βάση, δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου αλάτι και πιπέρι. Έχει ό,τι μπαχαρικό χρειάζεται μέσα. Μπορώ να τη χαμηλώσω λίγο και να την αφήσω ώσπου να κόψω το κοτόπουλο. Θα πάρω τώρα μισό στήθος από κοτόπουλο όπου έχω προβράσει. Οι τρόποι που μπορούμε να το κόψουμε είναι δύο. Ο ένας είναι σε κλασικά ζαράκια όπως έχετε συνηθίσει και ο άλλος είναι να δούμε τις ίνες. Κοιτάξτε εδώ πώς θα ανοίξω το κοτόπουλο. Βλέπουμε τις ίνες του κοτόπουλου πώς είναι και θα αρχίσουμε όπως λέμε μαγειρικά να το χτενίσουμε από πάνω, δηλαδή με ένα μαχαίρι να κάνουμε αυτό το πράγμα και να το μαδίσουμε. Μαδώντας έτσι το κοτόπουλο, πετυχαίνουμε το να έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα από το υλικό μέσα στη σούπα μας. Αν το κάνετε αυτό όσο είναι ζεστό το κοτόπουλο, θα γίνει πολύ πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε ότι θα καθαρίσω όλο το κοτόπουλο. Αυτά θα τα αφήσουμε όπως είναι, δεν χρειάζεται να τα ψιλοκόψουμε, πιστεύω. Πάμε ξανά το ξύλο κοντά στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε. Έχει ήδη διαλυθεί η έτοιμη κοτόσουπα αυγολέμονο που έχουμε προσθέσει. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και το κοτόπουλο. Αν τη θέλετε λίγο πιο πικάντικη, μπορείτε να βάλετε μέσα είτε πιπέρι είτε πάπρικα. Σήμερα πιστεύω ότι πήγαμε άλλο ένα βήμα παραπέρα χρησιμοποιώντας ένα προϊόν που σίγουρα θα το έχετε στο ράφι της κουζίνας σας. Το αφήνουμε 5 λεπτάκια να βράσει μαζί με το στήθος κοτόπουλο και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα νέο τρόφιμο το οποίο εντάχθηκε στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία τριετία. Αναφέρομαι στο λάδι από κρύλ. Το κρύλ είναι ένα θαλάσσιο είδος που ζει στον ωκεανό και ανήκει στην οικογένεια των οστρακόδερμων, όπως και οι γαρίδες. Για την ώρα θα το βρείτε στην αγορά μόνο με τη μορφή συμπληρώματος διατροφής, αλλά θα πρέπει να το θεωρείτε ως τρόφιμο και μάλιστα ένα τρόφιμο με πολύ ξεχωριστές ιδιότητες. Το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα αφορά τη δράση του στη μείωση της χοληστερίνης. Η μορφή των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που περιέχει το krill oil, σύμφωνα με συγκριτικές μελέτες, φαίνεται να έχει δεκαπλάσια δράση από τα υπόλοιπα ιχθυέλαια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και είναι ένα τρόφιμο, παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα ακόμα και από κάποιες φαρμακευτικές αγωγές, αφού δρά τόσο στη μείωση της κακής χοληστερόλης όσο και στην αύξηση της καλής χοληστερόλης. Λιγότερες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η λήψη ελαίου krill μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα πριν από την περίοδο, όπως τους πόνους και τις ψυχολογικές μεταπτώσεις.
Συγκεκριμένα δε για τη διάθεση και την ψυχολογική κατάσταση, η πρόσληψη ωμέγα 3 λιπαρών οξέων έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Τέλος, πολλές μελέτες γίνονται για την χρήση του krill oil στη μείωση του πόνου σε περιπτώσεις αθρίτιδας, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Συνυπολογίζοντας όλα τα στοιχεία που αναφέραμε, με το γεγονός ότι η πρόσληψη των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων από μια φυσική πηγή, όπως είναι το krill oil, δεν παρουσιάζει καμία ανεπιθύμητη δράση, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του μπορεί να αποτελέσει τη λύση για μια σειρά προβλημάτων που προκύπτουν παράλληλα στο σύγχρονο τρόπο ζωής και έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του βιωτικού μας επίπεδου. Χρησιμοποιήστε το λοιπόν για να μειώσετε τη χοληστερίνη σας με ένα φυσικό τρόπο. Όσο βράζει η σούπα μας, πάμε να κάνουμε μια σαλάτα για να τη συνοδεύσουμε. Θα κάνουμε μια παραδοσιακή σαλάτα λιβανέζικη, η οποία σερβίρεται σε όλη την Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Θα κάνουμε ένα ταμπουλέ με γαλοπούλα. Πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή μας. Ένα ματσάκι μαϊντανό, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. 5 φύλλα από δυόσμο που θα μας δώσουν ένα εκπληκτικό άρωμα. Ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία σκελίδα σκόρδο που θα τη λιώσουμε. Μισό αγγούρι το οποίο το έχουμε πλύνει καλά, το κρατάμε με τη φλούδα και το κόβουμε σε κυβάκια. Το ίδιο θα κάνουμε και με τις 3 ντομάτες. Τις πλένουμε καλά και τις κόβουμε κυβάκια. 80 γραμμάρια γαλοπούλα με λιγότερο αλάτι, η οποία είναι ψιλοκομμένη. Χυμό από 2 ζουμερά λεμόνια. 200 γραμμάρια πληγούρι. Ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Το πρώτο και σημαντικό βήμα για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας είναι να μουλιάσουμε το πληγούρι. Το πληγούρι πρέπει να το μουλιάσουμε με χλιαρό νερό για περίπου 25 με 30 λεπτά. Ρίχνω χλιαρό νερό στο πληγούρι μέχρι να το σκεπάσει. Αυτό τώρα θα το αφήσω στην άκρη περίπου για 25-30 λεπτά. Για να μην καθυστερούμε όμως, έχω ήδη μουλιάσει πληγούρι και με αυτό θα μαγειρέψουμε. Το πληγούρι που έχω μουλιάσει θα χρειαστεί να το σουρώσω. Αυτό το πληγούρι είναι ακριβώς η ίδια ποσότητα με αυτό που έχω στη συνταγή μου, με αυτό που μουλιάσαμε. Είναι 200 γραμμάρια. Το πληγούρι φανταστείτε το σαν το ρύζι. Με το που μπαίνει στο νερό, απορροφάει την ποσότητα του νερού και διπλασιάζεται τουλάχιστον σε όγκο. Θα χρειαστούμε ένα μεγάλο μπολ όπου θα ρίξουμε μέσα όλα μας τα υλικά. Ένα ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό. Όλα τα υλικά στο ταμπουλέ πρέπει να είναι ψιλοκομμένα. Θα βάλουμε μέσα το μαϊντανό. 5 φιλαράκια δυόσμο θα βάλω για να μου δώσουν άρωμα. Άλλο ένα. Είναι καλό να έχουμε μυρωδικά στο σπίτι μας, να έχουμε αυτά τα γλαστράκια που ξέρετε θα ψάχνουμε δικαιολογία για να τα χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας. Θα μαζέψω τα φιλαράκια για να τα κόψω με μία κίνηση. Καλό είναι το δυόσμο να μην τον κόψουμε πάνω από μία φορά, γιατί σε αυτά τα σημεία θα αρχίσει να μαυρίζει, να οξυδώνεται. Προσθέσω το δυόσμο μέσα, αλλά και αυτά δεν θα τα αφήσω. Πολύ ωραία. Θα προσθέσω μέσα το κρεμμύδι, όπου το έχω κόψει σε κυβάκια. Θα λιώσω το σκόρδο. Μία σκελίδα σκόρδο θα βάλω, δεν θα το κάνω πολύ βαρύ. Ωραία. Θα προσθέσω μισό αγγούρι που το έχω κόψει και αυτό σε κυβάκια. Τρεις ντομάτες κομμένες και αυτές με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω
ότι μπορώ μέχρι τώρα να ανακατέψω τα υλικά, γιατί έχω ρίξει αρκετά. Ανακατεύω τα υλικά γιατί θέλω να πάει παντού ο δυόσμος και ο μαϊντανός. Πολύ ωραία. Μπορώ να προσθέσω τώρα το πληγούρι. ...200 γραμμάρια πληγούρι, το οποίο το έχω μουλιάσει σε ζεστό νερό για περίπου 25 με 30 λεπτά. Στη συνέχεια το έχω σουρώσει. Είναι όπως κάνουμε ρύζι, σας έχω πει ρύζι, υπάρχουν δύο τρόποι να κάνουμε. Είτε το σουρωτό, όπου το βάζουμε μέσα σε μία κατσαρόλα με νερό και το βράζουμε, είτε το μετρητό. Για κάθε μία ποσότητα ρυζιού, βάζουμε 2,5 φορές το ίδιο μέγεθος σε νερό. Το πληγούρι, αλλιώς μπορείτε να το ακούσετε και σαν το ρύζι του Έλληνα. Είναι σπασμένο σιτάρι και ο μόνος τρόπος για να το γευτείτε είναι αυτός που σας λέω. Πολύ ωραία. Μπορούμε να προσθέσουμε τώρα τη γαλοπούλα, όπου και αυτή την έχουμε κόψει σε κυβάκια. Εύκολη σαλάτα, γρήγορη, αλλά και μυρωδάτη. Έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα υλικά μας μέσα. Το μόνο που μένει είναι να προσθέσουμε χυμό λεμονιού. Ανακατεύω ξανά. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο χρειάζεται και θα βάλουμε και όταν σερβίρουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω από το πιάτο μας. Θα ανακατέψω και θα νοστιμήσω τέλος με λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Βάλω και πιπέρι. Πολύ ωραία. Ανακατεύω καλά. Να πάει παντού το αλάτι, το πιπέρι, το ελαιόλαδο και το λιμόνι. Είναι τα 4 συστατικά που ρίξαμε στο τέλος. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να την αφήσουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μισή ώρα και να αναμειχθούν όλες οι γεύσεις μαζί. Έχουμε πολλά αρώματα και από ό,τι βλέπετε και πολλά χρώματα σε αυτή τη σαλάτα. 30 λεπτά θα μείνει στο ψυγείο να ξεκουραστεί, να ανακατευτούν όλες οι γεύσεις μαζί και να τις σερβίρουμε μαζί με την κοτόσουπα. Κοτόσουπα αυγολέμονο. Ανάβουμε την εστία της κουζίνας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα λιώνουμε πρώτα βούτυρο, προσθέτουμε ελαιόλαδο και στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλινο, τα σοτάρουμε όλα μαζί για 5 λεπτά. Ρίχνουμε την πιπεριά και το σπανάκι. Ανακατεύουμε μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το νερό, το περιεχόμενο της συσκευασίας της κοτόσουπας αυγολέμονο και το κοτόπουλο ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά. Ταμπουλέ με γαλοπούλα. Βάζουμε το πληγούρι σε μπολ και το σκεπάζουμε με χλιαρό νερό ή σαπού να το καλύπτει. Αφήνουμε το πληγούρι να μείνει και να ρουφήξει τα υγρά του για περίπου 25 λεπτά. Σε ένα μπολ προσθέτουμε την ντομάτα, το αγγούρι, το μαϊντανό, το δυόσμο, το ξερό κρεμμύδι, τη γαλοπούλα και το μουσκεμένο πληγούρι. Αλλά το πιπερώνουμε και προσθέτουμε ελαιόλαδο και λεμόνι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το ταμπουλέ να μαριναριστεί και να παγώσει το ψυγείο για περίπου 30 λεπτά. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακολουθήσει το σερβίρισμα από την κοτόσουπα αυγολέμονο, αλλά και από το ταμπουλέ με τη γαλοπούλα. Μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε καθημερινά 50 ευρώ για τις αγορές σας σε προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ My Market. Στείλτε μία όμικρον κενό
ονοματεπώνυμο στο 54529. Έχουμε επιστρέψει στο Μαγειρεύω Οικονομικά και στο πιο γευστικό του κομμάτι. Τη στιγμή που σερβίρουμε τα πιάτα που έχουμε μαγειρέψει και σήμερα, αλλά και μετά κοστολογούμε για να δούμε πόσο μας κόστισε το μενού. Πάμε αρχικά να σερβίρουμε την κοτόσουπα με τα λαχανικά. Την έχουμε αφήσει και έχει βράσει συνολικά 20 λεπτά. Χρειαστώ ένα πιάτο. Αυτό δεν το θέλω άλλο. Και είμαι έτοιμος να σερβίρω. Αρκετά μυρωδάτη η κοτόσουπα, με πάρα πολλά υλικά μέσα. Πολλά λαχανικά, κοτόπουλο, αλλά και ρύζι που υπάρχει ήδη στην έτοιμη κοτόσουπα αυγολέμονο. Λαχταριστό εύκολο, αλλά και γευστικό πιάτο. Πολύ ωραία. Θα ολοκληρώσουμε με λίγο ελαιόλαδο από επάνω. Η κοτόσουπα αυγολέμονο είναι έτοιμη. Δεν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά. Καλή σας απόλαυση. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε και το ταμπουλέ. Το ταμπουλέ πρέπει να μείνει στο ψυγείο τουλάχιστον για μισή ώρα. Να ανακατευτούν όλα τα αρώματα μαζί και όποια πυρουνιά πάρουμε να έχει τις γεύσεις μέσα που θέλουμε. Θα το σερβίρω εδώ σε αυτό το μπολ. Καλό θα είναι κάθε φορά να ανακατεύουμε το μπολ με το ταμπουλέ πριν σερβίρουμε. Πολύ ωραία. Σε αυτό το πιάτο θα το σερβίρουμε. Πιστεύω για 4 άτομα να είναι υπεραρκετό. Μία σαλάτα με πάρα πολλά αρώματα, γεύσεις, αλλά και για πολλούς αναμνήσεις. Πολύ ωραία. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο στο τέλος. Και λίγο μαϊντανό. Και η σαλάτα ταμπουλέ μεγαλοπούλα είναι έτοιμη. Καλή σας απόλαυση. Άλλο ένα λαχταριστό μενού, ιδανικό για να σας ζεστάνει αυτές τις κρύες ημέρες. Πάμε να δούμε πόσο κόστησαν τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε και σήμερα. Για την κοτόσουπα αυγολέμονο, χρησιμοποιήσαμε 2 κρεμμύδια που κοστίζουν 14 λεπτά. Χρησιμοποιήσαμε φρέσκο σπανάκι, όπου μας κόστιζε 14 λεπτά, ενώ η συσκευασία της έτοιμης κοτόσουπας αυγολέμονο κόστισε 1 ευρώ και 9 λεπτά. Χρησιμοποιήσαμε μισό στήθος κοτόπουλου, όπου κόστισε 2 ευρώ και 1 λεπτό. Τα υπόλοιπα υλικά βλέπετε ακριβώς πόσο κόστησαν. Για τη δεύτερη συνταγή μας, το ταμπουλέ μεγαλοπούλα, χρησιμοποιήσαμε μισό αγγούρι, όπου κόστισε 23 λεπτά. Ενώ η γαλοπούλα με το λιγότερο αλάτι κόστισε 87 λεπτά. Το πληγούρι, στην ποσότητα που χρησιμοποιήσαμε, κόστισε 66 λεπτά. Συνολικά το μενού μας σήμερα κόστισε 7 ευρώ και 24 λεπτά. Πάμε όμως να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα Πέμπτη από την αρχή της εβδομάδας. Έχουμε μαγειρέψει κοτόπουλο. Έχουμε κάνει πίτσα. Έχουμε συνοδεύσει με γλυκό. Κάναμε όσπρια, αλλά και γευστικά σοκολατένια μπισκότα. Σήμερα κάναμε μια κοτόσουπα αυγολέμονο και ένα ταμπουλέ με καπνιστή γαλοπούλα. Μέχρι σήμερα έχουμε εξοδέψει 37 ευρώ και 82 λεπτά.
Ο στόχος μας, μέχρι αύριο Παρασκευή, να μην ξεπεράσουμε τα 50 ευρώ. Αύριο έχουμε άλλο ένα γευστικό λαχταριστό και οικονομικό μενού στο Μαγειρεύω Οικονομικά. Ραντεβού ξανά εδώ αύριο στην κουζίνα μας να μαγειρέψουμε μαζί. Ως τότε, καλό σας βράδυ και να περνάτε καλά.